σας πω και εγώ δύο πράγματα. Να σας πω κάτι διαφορετικό, να σας πω για τα όργανα με τα οποία παίζουμε απόψε. Όπως είπε στην αφίσα, είμαστε το κομιτέ των ξύλινων πνευστών. Αλλά θα δείτε ότι μερικά όργανα δεν είναι ξύλινα, είναι μεταλλικά. Και αυτή είναι μια πρώτη απορία. Έχουμε στην ομάδα μας ένα χάλκινο όργανο, το κόρνο. Ξεκινάμε από αυτό. Επειδή η σύνθεση του κουιντέτου έχει ιστορία αρκετά μεγάλη, αρκετά παλιά, από το 1850 περίπου, και τότε στην αρχή υπήρχαν μόνο τα κόρνο χάλκινα, έκανε παρέα μουσική μαζί του και έτσι δέθηκε το κόρνο με τα υπόλοιπα ξύλινα. Το άλλο όργανο που είναι μεταλλικό, ωστόσο το ξύλινο, είναι το φλάουτο. Το πιο γνωστό μάλλον σε όλους στον ελληνικό χώρο είναι το κλαρινέτο. Και το πιο άγνωστο μάλλον το φαγκότο. Εδώ πέρα που βλέπετε. Και το όργανο που κρατάω στο χέρι μου επίσης είναι σπάνιο, είναι το όμπορο. Και μάλιστα φέτος διάβασα στο βιβλίο Γκίνης ότι το κόρνο και το όμπορο είναι τα πιο δύσκολα όργανα της κλασικής μουσικής. Έτσι απλώς. Τώρα θα ρωτήσετε γιατί υπάρχουν διαφορετικά όργανα και γιατί ακούγονται διαφορετικά. Έχει να κάνει με τον τρόπο κατασκευής τους, δηλαδή με τον τρόπο που είναι διαμορφωμένος ο σωλήνας. Αν δείτε τώρα το όμπορο, ας πούμε, έχει πολύ μικρή μύτη και υπάρχει κόρνο, δηλαδή είναι κονικό το σχήμα του. Ενώ το κλαρίνο, που λέγεται μια ευθύαυλος, είναι ευθύς ο σωλήνας. Επίσης, μια μεγάλη διαφορά είναι ο τρόπος που φυσάμε μέσα στο όργανο. Αν δείτε το φλάουτο, δεν υπάρχει κάποιο καλάμι, η γλωτήρα στα ελληνικά, οπότε ο αέρας που φυσάει, ο μουσικός πάει μεταξύ της οπής εδώ πέρα, και δημιουργείται η κρούση και λοιπόν δημιουργούνται οι παλμοί, ενώ στα δικά μας, ενώ του Γιώργου, του Φαγκότου και το δικό μου τόπο, έχουμε τη λεγόμενη διπλή γλωτίδα. Δηλαδή πάμε κάτι δυνάρι, κόβουμε καλάμια στον κάπο, με μια επεξεργασία περίπου 5 ετών, θα αφήσουμε να στεγνώσουμε, τα κάνουμε, δούμε ένα ειδικό σχήμα, τα ξέρουμε, έχουμε δικά μας χέρια, μηχανές, πλάνες, ιστορίες και γίνεται αυτό το πραγματάκι που είναι δύο φύλλα καλαμιού τα οποία πάλι το μεταξύ του. Είναι πολύ μικρό γι' αυτό και αν το ακούσετε κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι και στο φαγκότο. Αυτό όμως τοποθετούμε μέσα στο όργανο και ενισχύεται αυτός ο ήχος και προσπαθούμε να το κάνουμε και να ακούγεται και κάπως όμορφα. Αντίθετα στο κλαρίνο είναι η μονή γλωτίδα, δηλαδή μονό καλάμι και το... Δεν κάνει τίποτα. Το κόρνο απ' την άλλη, επειδή έχει τελώς άλλο μηχανισμό, ο μουσικός πρέπει να... τα χείλη του μουσικού πρέπει να πάλονται και ανάλογα με την πίεση που ασκεί από το διάφραγμα, όπως λέμε, την κοιλιά ή τους πνεύμονες, αλλάζει το τονικό ύψος του ήχου. Δηλαδή. Για να παράξει τον ήχο, κάνουμε έτσι. Μετά αυτό το κάνουμε στο επιστόμιο. Και ακούγεται... Θα συνεχίσουμε τώρα με τους 10 λαϊκούς σκοπούς του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Μπορεί ίσως να το ξέρει αυτό Κώστα Γιαννίδη, γιατί είχε διπλή ταυτότητα, έγραφε και για την ελαφρά μουσική αλλά και για την κλασική μουσική. Από τους πιο διάσημους Έλληνες συνθέτες, έχει πάρει δημοτικά τραγούδια, δημοτικούς σκοπούς και τους έχει διαμορφώσει για τα δικά μας όργανα. Καλή ακρόαση. Thank you.
Συνεχίσουμε με τρεις χορούς από τους 36 συνολικά του Νίκου Σκαλκότα σε μεταγραφή για αρχοντία των πνευστών του Νίκου Παρατζίνου. Ο Σκαλκότας είχε καταγωγή από Τίνο. Μάλλον το γνωρίζετε, ο πατέρας του δεν λέγεται Σκαλκότος, που πρέπει να ήταν από τον Πύργο. Σκαλκότος. Σκαλκότος ήταν το αυτό του κείμετα. Μάλλον ακούσατε. Και μου φαίνεται, ήταν και αυτός μαρμαροτεχνίτης, ο οποίος πήγε μετά στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, και εκεί πέρα γεννήθηκε ο Νίκος Σκαλκότας. Μετά θα συνεχίσουμε με κάποια συλλογή τραγουδιών από το, του Μάνου Χατζηδάκη, και έτσι θα κλείσει και το πρόγραμμα. Thank you.
130 έργα και ευελπιστούμε να τα χιλιάσουμε. Σας ευχαριστούμε και στο επανειδή.
Thank you.